Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι ταπεινό, αλλά φαντασμαγορικό. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μια σαλατάρα κρύα με σάλτσα πέστο, που όντως θα είναι η σαλάτα που θα τρώτε όλο τον χρόνο. Για τη συνέχεια θα πάμε σε μια νηστίσιμη συνταγή και θα φτιάξουμε μπάμιες λεμονάτες. Θέλουμε μπόλικο ψωμάκι για να βουτήξουμε στο τέλος και θα είναι όνειρο. Για το τέλος, χαλβά σιμιγδαλένιο, αλλά σε μπουκίτσες. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Θα σας δείξω πώς με μία τεχνικούλα θα πάρουμε το χαλβά, θα το κάνουμε μπουκίτσες και όντως θα είναι το γλύκισμα που θα παίρνετε μαζί σας στη δουλειά, στο σχολείο ή όποτε θέλετε να τσιμπήσετε κάτι γρήγορο, γλυκό και νόστιμο. Πώς φάνηκε το μενού σήμερα? Δελαστικό. Δελαστικότατο, φίλε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κρύα σαλάτα ζυμαρικών με πέστο. Αυτό το πέστο θα είναι ιδιαίτερο, γιατί το φτιάξουμε με φυστική υγιεινή, να το κάνουμε ακόμα πιο νόστιμο. Και αυτή η συνταγή θα γίνει μια συνταγή που θα λατρέψετε. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για τη σαλάτα ζυμαρικών με πέστο από φιστίκι Αιγίνης θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μέλισσα κοράλι ριγέ με κόκκινη φακή, 200 γραμμάρια ντοματίνια, 150 γραμμάρια μίνι μπαλάκια μοτσαρέλας, αλάτι και 20 με 30 γραμμάρια φλέξ παρμεζάνας. Για το πέστο, 50 γραμμάρια φιστίκια Αιγίνης ψύχα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, 50 γραμμάρια φύλλα βασιλικού, 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φύλλα βασιλικού. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή γίνεται, το καταλαβαίνετε, σε 10 λεπτάκια, ούτε 10. Οπότε με το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσω είναι τα ζυμαρικά μου. Θέλω να βράσω τα ζυμαρικά μου. Έχω νερά και εδώ πέρα με μια κατσαρόλα που βράζει. Θα ρίξω λίγο αλάτι και θα χρησιμοποιήσω τώρα τα ζυμαρικά μου. Για αυτή τη συνταγή διάλεξα να χρησιμοποιήσω ζυμαρικά πλούσια σε πρωτεΐνη και μέταλλα, με απολαυστική γεύση και με πολλά διατροφικά ωφέλη, και είναι τα μέλισσα κοράλι ριγέ με κόκκινη φακή, τα οποία φτιάχνονται με 50% ψημιγδάλι σκληρού σίτου και 50% αλεύρι κόκκινη φακή. Είναι πεντανόστιμα και το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία, να τα ρίξουμε στο νεράκι μας. Και πόση ώρα χρειάζονται για να βράσουν? 9 με 10 λεπτά. Οπότε στα 9 λεπτάκια θα τα βγάλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία μου, ρίχνω μέσα τα ζυμαρικά μου και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της συνταγής, γιατί τα υπόλοιπα όλα είναι πανεύκολα. Τώρα, πάμε να φτιάξουμε μία σάλτσα πέστο και θα χρησιμοποιήσουμε φιστίκι Αιγίνης για να τη φτιάξουμε αυτή τη σάλτσα μας. Έχουμε φτιάξει σάλτσες με κουκουνάρι, κάσιους. Γενικά θέλουμε να την κάνουμε σήμερα λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε το φιστίκι Αιγίνης νομίζω ότι είναι κάτι που αγαπάτε όλοι, το λατρεύετε και εγώ το λατρεύω. Και αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τη συνταγή μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα στο μιξεράκι μας, βάζοντας το ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, προαιρετικά, άμα θέλετε τη βάζετε, άμα θέλετε όχι, αλλά άμα δεν βάλετε δεν φτιάχνετε πέστο, και το βασιλικό μας. Ερώτηση: δεν έχω βασιλικό στο σπίτι, τι μπορώ να κάνω? Μην μου πεις να μεγαλώσω το βασιλικό για να έχω. Λοιπόν, άμα δεν έχουμε βασιλικό, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε μαϊντανό για να πάρουμε το πράσινο χρώμα. Δεν θα έχει τη γεύση του βασιλικού, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη συνταγή με το μαϊντανό. Βέβαια, θα χάσει λίγο σε γεύση, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που τα αφήνουμε στην άκρη. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και σπανάκι. Και το σπανάκι δουλεύει καλά στα πέστο, σε περίπτωση που δεν έχουμε μπόλικα μυρωδικά. Αλλά, άμα θέλετε να κάνετε πραγματικό πέστο, σας συνιστώ να πάτε να πάρετε λίγο βασιλικό και να το φτιάξετε. Δηλαδή, η γεύση και το άρωμα που βγάζει εδώ πέρα είναι μοναδικό και το μόνο που χρειαζόμαστε στην αρχή είναι να χτυπήσουμε λάδι, σκόρδο και τα μυρωδικά μας. Γιατί άμα βάλω τώρα τον ξηρό καρπό και την παρμεζάνα, αυτό που θα γίνει είναι να μην χτυπηθούν καλά τα υλικά. Εντάξει, οπότε θέλω να διαλύσω τελείως το σκόρδο μέσα. Και μόλις διαλυθούν καλά τα υλικά, εδώ πέρα βλέπετε, τότε θα προσθέσω τον ξηρό καρπό μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε φιστίκι Αιγίνης. Άμα βάλετε αμύγδαλα, άμα βάλετε καρύδια, άμα βάλετε φουντούκια, θα βάλετε αντίστοιχα τον ξηρό καρπό τώρα. Πρώτα χτυπάμε
στην πρώτη φάση ελαιόλαδο, μυρωδικά και σκόρδο. Μετά ανοίγουμε το μίξερ, βάζουμε τον ξηροκαρπό μας, ξανακλίνουμε το μίξερ, ξαναχτυπάμε μόνο τον ξηροκαρπό με τα υπόλοιπα υλικά. Θα σου εξηγήσω τώρα. Γι' αυτό. Γιατί εδώ πέρα ελέγχουμε τη σύσταση του μείγματος. Άμα δούμε ότι το μίξερ δεν μπορεί να χτυπήσει, σημαίνει πως χρειαζόμαστε λίγο ακόμα λαδάκι. Εντάξει. Οπότε βάζουμε λίγο λαδάκι, ξαναχτυπάμε. Και μόλις πάρουμε μία πάστα τύπου φυστικό βούτυρο, τότε είναι έτοιμο το μείγμα. Άμα τώρα βάζαμε την παρμεζάνα από πριν, δεν θα γινόταν με τίποτα το μείγμα μας, γιατί η παρμεζάνα με το που μπει μέσα δένει το μείγμα και γενικά πρέπει να προσθέσουμε πάρα πολύ λάδι για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα, πιπεράκι. Αλάτι δεν βάζουμε γιατί βάζουμε την παρμεζάνα. Και παρμεζάνα. Εδώ είμαστε. Α, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Πώς φάνηκε? Εύκολο. Άμα νηστεύουμε, τι κάνουμε? Δεν βάζουμε παρμεζάνα. Και τι βάζουμε? Ανανιστήσιμο τύρι. Ένα λατάκι θα βάλουμε. Να μην βάλουμε νηστήσιμο τύρι, να βάλουμε αλάτι. Εντάξει. Οπότε, χτυπάμε το μείγμα μας. Και με το που βάλαμε την παρμεζάνα, βλέπουμε πόσο πολύ έχει δέσει το μείγμα. Οπότε, σε αυτό το σημείο θέλω να δοκιμάσετε περισσότερο το αλάτι και το πιπέρι, γιατί τα υπόλοιπα όλα είναι τέλεια. Και να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι το σκόρδο, το λάδι και ο βασιλικός, καθώς περνάει η ώρα, θα βγαίνει περισσότερο στη σάλτσα μας. Οπότε, άμα δεν σας βγάλει σκόρδο τώρα, μην βάλετε άλλη μια σκελίδα και πείτε θα βάλω κι άλλη. Γιατί μετά θα γίνει τούμπανο και δεν θα τρώγεται με τίποτα. Είναι τέλεια. Είναι ακριβώς όπως πρέπει. Οπότε, η σάλτσα πέστο μου είναι έτοιμη. Την αφήνω στην άκρη. Τα ζυμαρικά μου βράζουν σε 5 λεπτά και θα είναι και αυτά έτοιμα. Γυρνάμε πίσω να κρυώσουμε τα ζυμαρικά και να ετοιμάσουμε τη σαλάτα μας. Η μοντέρνα εκδοχή της σαλάτας που περιλαμβάνει ζυμαρικά λέγεται ότι είναι αμερικανικής προέλευσης και χρονικά τοποθετείται στο 1900, οπότε και οι σαλάτες με κοράλι στην Αμερική έγιναν πολύ δημοφιλείς. Όμως, η ιστορικός και αρχαιολόγος Susan Wayne Garten, που σπούδασε στην Οξφόρδη εβραϊκές σπουδές και ζει στην Ιερουσαλήμ, ισχυρίζεται ότι η πρώτη γραπτή αναφορά σε αυτού του είδους τα ζυμαρικά είναι στο Ταλμούδ, μια εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων, προϊόν του μεσαιωνικού Ιουδαϊσμού, που αποτελεί τη συνέχεια της Ιουδαϊκής Βίβλου. Εκεί αναφέρεται ένα φαγητό που ονομάζεται τρίκτα. Θεωρείται λοιπόν ότι αιώνες πριν οι Αμερικανοί διαδώσουν τις σαλάτες με ζυμαρικά, οι Εβραίοι έτρωγαν κρύα ζυμαρικά και πως επρόκειτο για μια Ιταλοεβραϊκή εφεύρεση που αποσκοπούσε να κάνει τα κρύα ζυμαρικά πιο εύγευστα κατά τις ημέρες του Σαμπάτ, που είναι η μέρα ανάπαυσης. Τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Τα βγάζω. Σουρώνουμε κατευθείαν και είναι η μόνη περίπτωση που κρυώνουμε τα ζυμαρικά κάτω από τη βρύση με κρύο νεράκι. Για πόσο καιρό μπορούμε να διατηρήσουμε ένα μαγειρευτό φαγητό στην κατάψυξη? Η αλήθεια είναι πως μπορούμε να το διατηρήσουμε για αρκετό καιρό. Αλλά είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γιατί τραβάει μυρωδιές και γενικά όταν το αποψύξουμε δεν θα είναι τόσο νόστιμο. Εγώ συνιστώ μέσα στο μήνα να το έχουμε καταναλώσει. Τα ζυμαρικά μας κρυώσανε. Τα φέρνουμε εδώ. Και πάμε τώρα σε ένα μπολ να κάνουμε μια κατάσταση φανταστική. Λοιπόν, όπως είναι τα ζυμαρικά, πάνε μέσα στο μπολάκι μας. Ξαναλέω, τα συγκεκριμένα ζυμαρικά είναι γεμάτα σε πρωτεΐνη. Πάρα πολλές φυτικές ίνες, οπότε διατροφικά είναι σωστά. Εδώ πέρα έχουμε τον ξηρό καρπό μας, δηλαδή το φυστίκι γίνης, ελαιόλαδο. Το μόνο έτσι αρνητικό είναι η παρμεζάνα μέσα, αλλά δεν μας πειράζει και τόσο πολύ, γιατί έχει πρωτεΐνη η παρμεζάνα. Οπότε πάμε να προσθέσουμε μέσα το πέστο μας. Και σε συνταγές που είναι κρύες σαλάτες με πέστο, κατά 90% μπελέσει έχει άλλο ένα υλικό. Ποιο είναι αυτό? Η μαγιονέζα, να ξέρεις. Όχι, βάζεις και λίγο μαγιονέζα για να μπορέσει να γίνει η σάλτσα πιο αραιή και να φαίνεται παντού. Εμείς σήμερα δεν θα το κάνουμε, δεν θα βάλουμε μαγιονέζα, θα την αφήσουμε πιο ατόφια τη σαλάτα μας, θα έχει πιο γεμάτη γεύση πέστο, ούτως ή άλλως χρησιμοποιήσαμε και φυστίκι γίνης, οπότε είναι ιδιαίτερη. Δεν θέλω να αραιώσω τη γεύση της, θέλω ίσα να την αφήσω όπως είναι. Κοίτα εδώ τη φανταστική που έχει γίνει. Για να δοκιμάσω μαζί με τα ζυμαρικά.
Πρώτα απ' όλα, είναι σαλάτα για πολλούς. Δεν είναι για δύο άτομα. Την βγάζει σε ένα τραπέζι, ρε φίλε, και σε βγάζει άσπρο πρόσωπο. Τώρα, θα ρίξω λίγη από τη σαλάτα μου εδώ, περίπου τη μισή. Αυτή η σαλάτα είναι για τέσσερα άτομα. Δηλαδή, είναι μία σαλάτα που θα ευχαριστηθούν όλοι. Θα βάλουν από δύο μεγάλες κουταλιές στο πιάτο και πραγματικά θα την ευχαριστηθούν. Και επειδή πάμε έτσι σε ιταλικό μοτίβο, πάμε να βάλουμε λίγα έξτρα υλικά πάνω στη σαλάτα μας. Όπως είναι, πήρα αυτά τα μικρά μοτσαρελίνια. Μοτσαρελίνια, ναι. Τα μπουκατίνι. Όχι, είναι μικρά μοτσαρελάκια, είναι πάρα πολύ ωραία. Κοίτα εδώ. Εδώ φτάνει τόσο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ντοματινάκια. Δεν τα κόψω, θα τα βάλω ολόκληρα όπως είναι. Πάλι, περισσότερο για χρώμα, να μας βγάλει, λίγο έτσι ιταλικό ταπεραμέντο. Και επειδή ο εχθρός του καλού είναι... Δεν ξέρω πόσες φορές το λέω τελευταία, το λέω πάρα πολύ, το παίζω συνεχώς. Είναι πολύ ωραία τάκα μου, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραία τάκα. Είναι πολύ ωραία τάκα. Αξίζει να τη λες όλη την ώρα. Γιατί όντως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Βέβαια, εδώ πέρα η έξτρα παρμεζάνα που πάνω είναι υπερβολή. Γιατί έχουμε παρμεζανένια γεύση μέσα από τη σάλτσα μας. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Με το που σκάσει μύτη από πάνω στη σαλατάρα μας η παρμεζάνα, κατευθείαν δίνουμε 3D διάσταση στη σαλάτα μας. Δηλαδή δίνουμε, κοίτα εδώ. Flakes, ναι. Θα βάζουμε μόνο για το θεαθή, ναι. Δεν θα αλλάξουν τη γεύση της σαλάτας μας, γιατί η σαλάτα μας από μόνη της έχει παρμεζάνα με το πέστο που φτιάξαμε. Δηλαδή το πέστο από μόνο του τα έχει όλα. Τα υπόλοιπα όλα είναι περισσότερο, καταλαβαίνετε. Και λίγο βασιλικό από πάνω, θα το βάλουμε, Διονυσάκο, εντάξει. Κοίτα εδώ κατευθείαν πώς η σαλάτα μας έγινε καμβάς, πίνακα ζωγραφικής. Φανταστικό. Για πες. Τώρα με βγάλεις αυτή τη σαλάτα σε ένα τραπέζι, τι θα πουν όλοι. Θα πούνε ο τύπος είναι μερακλής. Ό,τι κάνει, το κάνει σωστά. Καλή μας όρεξη. Για τη σαλάτα ζυμαρικών με πέστο από φιστίκι Αιγίνης, σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάζουμε αλάτι, τα ζυμαρικά με φακί και βράζουμε. Στον πολυκόφτη ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τον βασιλικό και χτυπάμε. Προσθέτουμε το φιστίκι Αιγίνης, χτυπάμε, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμα, χτυπάμε, προσθέτουμε πιπέρι, παρμεζάνα και χτυπάμε. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά, τα κρυώνουμε με κρύο νερό, τα μεταφέρουμε σε μπολ, προσθέτουμε το πέστο, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε σε πιάτο, προσθέτουμε μοτσαρελάκια, ντοματίνια, φλέξ παρμεζάνας, φύλλα βασιλικού και σερβίρουμε. Μπάμιες λεμονάτες. Μια συνταγή όνειρο σε 35-40 λεπτάκια το φαγητό μας ήταν έτοιμο. Είναι ένα φαγητό κατσαρόλας γεμάτο σε γεύση. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι μπάμιες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και ειδικά ο τρόπος που θα τις φτιάξουμε σήμερα είναι μοναδικός. Πάμε να δούμε τελικά και να σας δείξω πώς γίνονται. Για τις μπάμιες λεμονάτες θα χρειαστούμε μία συσκευασία μπάμιες ποικιλία Αλεξανδρινή Μπαρμπαστάθης 750 γραμμάρια, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 2 καρότα, 1 κιλό πατάτες, 400 γραμμάρια νερό, ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, μία κουταλιά της σούπας γεμάτη μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, Διονυσάκου. Άκου τι θέμα έχουμε σήμερα. Δεν είναι θέμα, γιατί θέμα θα ήταν άμα δεν μπορούσαμε να το λύσουμε. Τώρα που θα το λύσουμε, είναι ένα... Ανάθεμα. Πες το πως θες. Είναι ένα case πια. Είναι μια κατάσταση που θα τη λύσουμε. Οπότε... Άκου τι γίνεται. Οι μπάμιες μου δεν θέλουν πολύ ώρα ψήσιμο. Σε 20 λεπτά και είναι έτοιμες. Οι πατάτες μου απ' την άλλη, σε περίπτωση που τις χοντροκόψω και θέλω να τις κάνω έτσι φαγητό ρε λεμονάτα, θέλουν 35 λεπτάκια. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα με τα λαχανικά μου, θα ξαναγυρίσω πίσω και στη μέση περίπου του ψήσματος θα ρίξω τις μπάμιες. Εντάξει. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Παίρνω τις πατάτες μου. Κάτσε να μην ξεκινήσουμε τις πατάτες. Ας ξεκινήσω από το κρεμμύδι. Εντάξει. Γιατί όλα τα λαχανικά θέλω να τα βάλω μέσα εκτός από τις μπάμιες. Τι ήθελες να πεις? Ξεκίναγα δηλαδή με τις πατάτες. Ναι. Έκανε λάθος.
Όχι, από τη στιγμή που καίει το κατσαρολάκι μου εδώ πέρα, μισό τάρα και λίγο το κρεμμύδι να πάρω γεύση. Κάνουμε ένα λαδερό φαγητό, οπότε έχω βάλει 4-5 κουταλιές σούπας λάδι. Ρίχνω το κρεμμύδι μου μέσα, χοντροκομμένο, ωραίο, σεξι. Μία σκελίδα σκόρδο, τυλιώνω. Έτσι όπως είναι πάει και αυτή μέσα. Και έχω τα καροτάκια μου. Και θα τα κόψω μισοφέγγαρα. Εδώ. Τι φαγητάρα θα φτιάξουμε. Αυτό το φαγητό, άμα δεν βάζαμε λαχανικά, δεν θα ήταν τόσο νόστιμο. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να σας γίνει συνήθεια σε όλες τις συνταγές να βάζετε λαχανικά. Ακόμα και να μην γράφω στις συνταγές λαχανικά, εσείς τα βάζετε από μόνοι σας. Εντάξει. Το κόλπο είναι να μην μένει το ψυγείο μας ποτέ χωρίς καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σέλινο. Να τα έχουμε πάντα. Όταν ξεκινάμε μια συνταγή, πάντα να βάζουμε μέσα λαχανικά. Λοιπόν, πάει και το καρότο μέσα. Και γίνεται. Χαμός, μυρίζει υπέροχα, ρε φίλε. Κρεμμύδι, ελαιόλαδο, καροτάκι, σκορδάκι. Τι ωραίο φαγητό που θα γίνει. Τώρα, όση ώρα θα μου πάρει να κόψω τις πατάτες μου, τόση ώρα θα σουτάρω τα λαχανικά. Θα τις κόψω μεγάλα κομμάτια. Εν και θα μπορούσα να τις κόψω πάρα πολύ μικρά κομμάτια και να κάνω όλη τη συνταγή σε 20 λεπτά. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί θέλω να μου δίνει την αίσθηση περισσότερο φαγητό. Στην Ελλάδα, όταν κάνουμε φασολάκια, μπάμιες και γενικά τέτοια λαδερά, πάντα η πατάτα έχουμε συνηθίσει να είναι έτσι μεγαλούτσικα. Έτσι δεν είναι, Διονύση? Οπότε, πάνε και οι πατάτες μέσα, εδώ, για το σοτάρισμα. Καλά, ε. Φαγητάρα. Και αυτές θα τις κόψω εδώ πέρα έτσι, μεγάλα κομμάτια. Πω, πω, πω. Η πατάτα, σας έχω ξαναπεί, για μένα είναι από τους καλύτερους υδατάνθρακες που υπάρχουν. Αλλά την τρώμε μόνο τηγανητή. Όταν τις βάλεις ένα τέτοιο φαγητό, πραγματικά είναι ο απόλυτος υδατάνθρακας. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα άλλο. Ούτε ρύζια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Λοιπόν, τώρα ρίχνω το νεράκι μου μέσα. Καπακώνω. Χαμηλώνω τη φωτιά και σιγοβράζω για 15 λεπτάκια. Να πάρουν μία βράση οι πατάτες και μόλις πάρουν βράση οι πατάτες, θα ρίξω μέσα και τις μπάμιες. Οι μπάμιες είναι τροφή χαμηλής σε θερμίδες, ενώ περιέχουν πολλές βιταμίνες όπως κάπα, α, B6, σε, φιλικό οξύ, θιαμίνη, ριβοφλαβίνη, ασβέστιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες. Είναι επίσης πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως οι πολυφενόλες, με κυριότερες αυτών τα φλαβονοειδή που μειώνουν τις φλεγμονές και προστατεύουν τον εγκέφαλο, ενισχύοντας έτσι τη μνήμη και τη μάθηση. Μάλιστα, η κατανάλωση μπάμια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας σε φιλικό οξύ. Μετά από 15 λεπτάκια έχουν βράσει οι πατάτες μας. Δεν έχουν βράσει τελείως, έχουν μαλακώσει. Οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσω τα επόμενα στάδια της συνταγής. Θα φτιάξω μία γλυκόξενη σάλτσα, γιατί θέλω να δέσει η σάλτσα μου, και θα χρησιμοποιήσω τα κλασικά συστατικά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μία λεμονάτη σάλτσα. Δηλαδή, μέλι, μουστάρδα και δύο λεμονάκια. Θα πάρω ξύσμα από τα δύο λεμόνια, εδώ. Γενικά, πολύ σπάνιες οι συνταγές που βάζουμε χυμό από λεμόνι, δεν ταιριάζει το ξύσμα από λεμόνι. Οπότε, όταν πιάνετε το λεμόνι στα χέρια σας, πιάστε μαζί και το ζέστερ, γιατί θα κάνει τη συνταγή σας ακόμα πιο νόστιμη. Θα στρίψω το χυμό μέσα από τα δύο μου λεμόνια. Εδώ είμαστε. Πω πω πω. Κοίτα εδώ τώρα. Στρίβω και το άλλο λεμονάκι. Και δεν είχα βάλει καθόλου αλάτι πιπέρι στις πατάτες, έτσι δεν είναι? Δεν πειράζει. Θα προσθέσω εδώ πέρα μπόλικο. Οπότε, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Γεμάτη. Σχεδόν δύο, έτσι. Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Τη δοκίμασα τη συνταγή βάζοντας και corn flour για να δέσει ακόμα παραπάνω η σάλτσα. Δεν βγήκε τόσο ωραία, γιατί έπιανε το corn flour στη βάση της κατσαρόλας, οπότε θα χρησιμοποιήσω περισσότερη μουστάρδα απλά για να είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστή η σάλτσα μου σε σύσταση. Λοιπόν, αλάτι. Αλατάκι θα βάλω, γιατί δεν έχω βάλει καθόλου τώρα στη συνταγή μου. Και πιπέρι. Ανακατεύω. Οχ.
και θα γίνει ένα ωραίο ωραίο μείγμα που αυτό και θα δέσει τη σάλτσα μου και θα γίνει σούπερ το φαγητό μου και θα γίνει λεμονάτο και θα είναι δεμένο και θα είναι και πεντανόστιμο και θα έχει ένα ωραίο χρυσοκίτρινο χρώμα που πραγματικά θα γίνει εντελαστικό. Λοιπόν, τώρα ανοίγω την κατσαρόλα μου εδώ, ρίχνω μέσα αυτό το ζουμάκι. Ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Χαμός. Και τώρα ήρθε η ώρα για το τελευταίο συστατικό της συνταγής μας, που είναι βέβαια οι μπάμιες μας. Τώρα εδώ πέρα ο Μπαρμπαστάθης έχει κάνει τα μαγικά του. Γιατί η συγκεκριμένη ποικιλία μπάμιες Μπαρμπαστάθης είναι ποικιλία αλεξανδρινή, οι οποίες είναι μικρότερες σε μέγεθος, είναι καθαρισμένες, πλημμένες, τρυφερές και τις χρησιμοποιούμε κατευθείαν από την κατάψυξη. Οι συγκεκριμένες μπάμιες δεν έχουν κεφάλια, δεν έχουν πολλά σπόρια, είναι πολύ εύκολες στη χρήση τους. Κατευθείαν ανοίγουμε τη συσκευασία. Κοιτάξτε εδώ, είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, να πάμε στο μανάβι, να πάρουμε μπάμιες, να τις καθαρίσουμε. Εδώ πέρα είναι στη συσκευασία μας καθαρισμένες και όπως είναι, τις ρίχνω κατευθείαν μέσα στο φαγητό μου. Αυτό που πάει, Διονυσάκο μου. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Εδώ είμαστε. Και ανακατεύω. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, χαμηλώνω τη φωτιά μου. Καπακώνω ξανά. Και πόση ώρα χρειαζόμαστε εδώ πέρα, Διονύση? Άλλο ένα τέταρτο. Πρέπει τώρα να ξαναρχίσει να βράζει το ζουμάκι, γιατί ρίξαμε τις μπάμιες που είναι κατεψυγμένες. Οπότε θα πέσει η θερμοκρασία. Με το που δούμε το μείγμα μας να αρχίσει να βράζει, μετράμε 15-20 λεπτά. Σε 15-20 λεπτά οι μπάμιες μας θα είναι έτοιμες. Η καλλιέργεια της μπάμιας λέγεται ότι ξεκίνησε από την περιοχή του Νείλου και συγκεκριμένα την Αιθιοπία, που κάποτε λεγόταν Αβυσσινία. Σήμερα οι μπάμιες είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο ως όκρα. Ονομάζονται όμως και γκουίμπο ή γκουιμογιόμπο και από εκεί φαίνεται ότι πήρε το όνομά της η διάσημη σπεσιαλιτέ της Λουιζιάννα, γκούμπο. Ένα παραδοσιακό φαγητό του Νότου στην Αμερική, κάτι ανάμεσα σε στιφάδο και σούπα, με μπάμιες και συνδυασμό από κοτόπουλο, λουκάνικο, ζαμπόν, θαλασσινά, ντομάτες και χόρτα. Έτοιμο το φαγητό μας. Ο άνηθος μου είναι εδώ. Είτε άνηθο είτε δυός μου, βάλτε ό,τι θέλετε. Αλλά ο άνηθος είναι κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη στιγμή. Και ο δυός μου ταιριάζει. Ό,τι θέλετε βάλτε. Αρκεί να βάλετε λίγα φρέσκα μυρωδικά στο τέλος. Και πάμε να σερβίρουμε. Τι φαγητάρα είναι αυτή, ρε φίλε? Κοίτα. Είναι αυτό που σου έλεγα. Πατατούλα, μπάμιες, δεμένη σάλτσα από κάτω, λαχανικά, ολοκληρωμένο γεύμα. Βέβαια, άμα δεν νηστεύετε, μπορείτε να βάλετε και λίγη φετούλα στο πλάι. Αλλά άμα νηστεύετε, νομίζω ότι φτιάξαμε το απόλυτο φαγητό. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το φαγητό, για πείτε. Ωραίες μπάμιες. Καταπληκτικό. Τελευταίες πινελιές, κλασικές. Πιπεράκι. Ελαιόλαδο. Και κάπως έτσι είναι η δική μου συνταγή της μαγείας. Σε αυτές τις μπάμιες μπορούμε να δώσουμε άλλη διάσταση, πολύ απλά καλώντας μία ηλιόλουστη Κυριακή τους φίλους μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο σπίτι για να τους τη σερβίρουμε. Παρέα βέβαια με μία παγωμένη κοκακόλα, νομίζω ότι θα είναι ο μαγικός συνδυασμός. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Βγάζουν μια υπέροχη γλυκόξινη γεύση. Τι να πω, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λίγο ψωμάκι από δίπλα, την κοκακολίτσα σου και είσαι ολοκληρωμένος. Για τις μπάμιες λεμονάτες, σε βαθύ τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, βάζουμε ελαιόλαδο, κόβουμε το κρεμμύδι σε κομμάτια, τα ρίχνουμε στο τηγάνι, λιώνουμε και προσθέτουμε το σκόρδο, κόβουμε τα καρότα σε μισοφέγγαρα, τα ρίχνουμε στο τηγάνι και σοτάρουμε. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλα κομμάτια και μεταφέρουμε στο τηγάνι. Ρίχνουμε το νερό, κλείνουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και δράζουμε. Σε μπολ ρίχνουμε ξύσμα και χυμό λεμονιού, μουστάρδα, μέλι, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τις μπάμιες, ανακατεύουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε το καπάκι και βράζουμε. Προσθέτουμε άνηθο ψιλοκομμένο και σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο.
Μπουκίτσες χαλβά. Μία συνταγή που δεν μπορείτε να φανταστείτε καν πως είναι τώρα. Θα σας δείξω στο τέλος. Είναι καταπληκτική, πανεύκολη, πεντανόστιμη και νομίζω ότι είναι η μας συνταγή για την νηστεία. Πάμε να δούμε τελικά και να τη δείξουμε. Για τις μπουκίτσες χαλβά θα χρειαστούμε 125 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 125 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 500 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 έκτο από 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο, 50 γραμμάρια μέλι και 50 γραμμάρια μαργαρίνη. Για το σερβίρισμα, λιωμένη κουβερτούρα, ψιλοκομμένα αμύγδαλα και κανέλα. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το σιροπάκι μας. Δεν θα κάνουμε το 1, 2, 3, 4 του χαλβά. Δεν δουλεύει σε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να κάνουμε μια διαφορετική συνταγή, γιατί θα κάνουμε μπουκίτσες χαλβά. Δεν θα βάλουμε ολόκληρο το χαλβά σε ένα σκέπος για να το σερβίρουμε. Οπότε θέλω ένα κατσαρολάκι, νερό, ζάχαρη, κανέλα, γαρίφαλο. Και πάει πάνω στη φωτιά μας να αρχίσει να ζεσταίνεται. Εδώ είμαστε. Το πάμε λίγο αντίθετα, ενώ δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη συνταγή. Το πάμε λίγο αντίθετα, αλλά πιστέψτε με, δουλεύει 100%. Να πάρω σύρμα ή να μην πάρω. Δεν χρειάζεται, αλήθεια, να μην το λερώσω τσάμπα. Ή χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται λίγο μελάκι. Θα βάλω και λίγο μέλι στη συνταγή, για σύσταση περισσότερο. Βοηθάει στη σύσταση για να είναι ωραίος και ζουμερός ο χαλβάς μας στο τέλος. Οπότε βάζω και το μελάκι μέσα, εδώ. Τώρα θα μου πείτε, Ρεάκι, αφού μας έχεις πει το μέλι να το βάζουμε πάντα στο τέλος της συνταγής, γιατί να το βάλουμε τώρα? Δυστυχώς πρέπει να το βάλουμε τώρα, γιατί ούτως ή άλλως μετά θα φτιάξουμε το χαλβά μας, θα έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε και τότε να το ρίξουμε το μέλι, πάλι τα αρώματά του τα πολλά θα τα χάσει, εντάξει? Οπότε δεν κερδίζουμε τίποτα, γι' αυτό το βάζω στην αρχή τώρα. Περισσότερο για σύσταση. Άμα δεν θέλετε να βάλετε μέλι, θα βάλουμε λίγη γλυκόζη. Εντάξει, αλλά το μέλι δουλεύει καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, φτιάχνουμε μία νηστίσιμη συνταγή. Κανονικά το χαλβά μέλι το φτιάχνουμε, φίλε Διονύση. Και βούτυρο δεν βάζουμε στο χαλβά μας ποτέ, φίλε. Πάντα βάζουμε σπορέλαιο. Άκου τι γίνεται τώρα. Θα φτιάξουμε μπουκίτσες χαλβά. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε το μείγμα μας να το κάνουμε αραιό, αλλά να σφίξει συνέχεια καθώς θα κρυώνει. Οπότε η μαργαρίνη είναι αυτή που θα μας σώσει εδώ πέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε μαργαρίνη σε αυτή τη συνταγή, ενώ κανονικά θα βάζαμε σπορέλαιο. Βγαίνει και με σπορέλαιο, δεν έχω κάνει τη συνταγή, αλλά με μαργαρίνη μου δούλεψε καλύτερα, βγαίνει καλύτερη. Οπότε ξεκινάμε με τη μαργαρίνη να τη λιώσουμε και μέσα ρίχνουμε τα δύο σιμιγδάλια μας. Εντάξει, και το ψηλό και το χοντρό. Λοιπόν, πάνε και τα δύο μέσα. Και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να καβουρδίσουμε το σιμιγδάλι. Έχουμε ξαναπεί για αυτή τη διαδικασία. Γενικά, όσο πιο πολύ καβουρδίσουμε τώρα το σιμιγδάλι, τόσο πιο νόστιμη θα βγει η συνταγή μας. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να το κάψουμε το σιμιγδάλι. Αυτή τη στιγμή το σιμιγδάλι μας έχει ένα ξανθό χρωματάκι. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε πιο σκούρο, αλλά πάλι να είναι χρυσαφένιο. Οπότε θέλω 3-4 λεπτάκια υπομονή να σουτάρουμε το σιμιγδάλι μας μαζί με τη μαργαρίνη μας και να παντρέψουμε τα δύο μείγματα. Ο χαλβάς λέγεται ότι έχει προέλευση από τον αραβικό κόσμο, αφού η λέξη χαλβάς φαίνεται ότι έχει ρίζες στην αραβική λέξη χουλ, που σημαίνει γλυκός. Από την Αραβία λέγεται ότι ταξίδεψε στην Ινδία και στην Νότια Ασία, στην Αίγυπτο και σε όλες τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και ότι σε κάθε περιοχή δημιουργήθηκαν διαφορετικές παραλλαγές. Στην Ινδία, ο χαλβάς περιέχει αλεύρι, μπαχαρικά, σπόρους, ξηρούς καρπούς, φρούτα, γκί και κάποιες φορές γάλα καρύδας και αυγά. Στην Τουρκία λέγεται χέλβα, ενώ είναι και ένα από τα παλαιότερα γλυκά που κατήχε ξεχωριστή θέση στην κουζίνα των Σουλτάνων. Το σιροπάκι μου έχει πάρει μια βράση, οπότε το σβήνω, δεν χρειάζεται να το βράσω πολλή ώρα. Και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, άρχισε να παίρνει χρώμα το σιμιγδάλι. Εδώ πέρα μυρίζει υπέροχα. Βγάζει αρώματα από ξηρούς καρπούς όταν ψήνουμε το σιμιγδάλι. Δηλαδή είναι ένα τελείως διαφορετικό υλικό. Άλλο το σιμιγδάλι το σκέτο και άλλο το σιμιγδάλι το ψημένο. Κοίταξε εδώ. Και άμα αφήσω ελάχιστη ώρα, Διονύση, κοίτα εδώ. Άμα ξεχαστώ 5 δευτερόλεπτα να ανακατέψω, με το που γυρίσω θα δω ότι κατευθείαν άρχισε να αρπάζει το σιμιγδάλι. Οπότε εδώ πέρα θέλω προσοχή. Ανακατεύουμε, θέλω να πάρει χρώμα. Ωραίο. Χρυσαφένιο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να ρίξουμε μέσα το σιροπάκι μας. Άμα έχετε αμφιβολία για το πόση ώρα να το ψήσετε, καλύτερα να το ψήσετε λιγότερο παρά περισσότερο, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται η διαφορά, πώς ήταν το σιμιγδάλι και πώς είναι τώρα. Έχει πάρει χρώμα. Οπότε θα γίνει χαμός τώρα, Ναι. Στο λέω, ναι. Κοίτα, όχι, μην αγχώνεσαι.
Ναι, λογικό ήταν. Φεύγω λίγο. Βλέπω από εδώ, βλέπω από εκεί. Και όταν η μηδάλη μου πει: εντάξει, ηρέμησα, μην ανησυχείς. Ηρέμησε. Ναι, στην αρχή είχε ξενερώσει. Λέει: τι κάνεις, ρε φίλε, γιατί μου κάνεις αυτά τα πράγματα. Έκανα και λίγο χαμό στην κουζίνα. Το ξέρετε, έχετε κάνει χαλβά, πάντα έτσι γίνεται. Οπότε τι κάνω τώρα. Ανακατεύω. Λοιπόν, θέλουμε να βράσουμε το μείγμα μας για πολύ ώρα ή για λίγη ώρα. Διονύση, τι λες? Θέλουμε να δούμε ίσα ίσα να αρχίσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα. Δηλαδή να φαίνεται σαν ενιαίο μείγμα εδώ και όχι σαν ρευστό μείγμα. Εντάξει. Οπότε κοίταξε εδώ τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Είναι υπέροχο, δεν υπάρχει. Και τώρα σε αυτό το σημείο που βλέπουμε ότι έχει γίνει ένα ενιαίο μείγμα, το βλέπεις που ξεκολλάει από μόνο του. Ναι. Δεν είναι ρευστό όπως ήταν πριν. Τελειώσαμε, σβήνουμε τη φωτιά μας. Και έχουμε δύο τρόπους για να φτιάξουμε τους χαλβάδες μας. Τα χαλβαδάκια μας. Ένα είναι να περιμένουμε στην άκρη το μείγμα να κρυώσει κανένα 20 λεπτό. Και ο δεύτερος τρόπος, ο πιο εύκολος, είναι να απλώσουμε σε ένα ταψί και να κρυώσουμε σε ένα ταψί. Εγώ με αυτόν τον τρόπο θα πάω, εδώ. Καλό, ε. Η αλήθεια είναι ότι δεν καίγομαι. Νομίζω ο κόσμος ότι τρώω κρύο το φαγητό, αλλά δεν το τρώω κρύο. Το τρώω ζεστό κανονικά. Με την κατσαρόλα, έτσι όπως είναι. Όχι, δεν καίγομαι. Μάλλον έχω αναπτύξει. Ναι. Ανοσία στο κάψιμο. Λοιπόν, όπως είναι, βγάζω το χαλβά μου. Εδώ, ωραίο. Ναι, αυτό που σου είπα. Όταν ξεκολλάει από μόνος του, σημαίνει πως ο χαλβάς είναι έτοιμος. Και μυρίζει καταπληκτικά. Κανελίτσα, τα πάντα όλα. Και πάντα μα πάντα να θυμάστε ότι όταν θέλουμε να κρυώσουμε ένα μείγμα, το ταψί είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας. Απλώνουμε λίγο το χαλβά μας εδώ. Δεν είναι φανταστικός, ε? Το βλέπεις? Είναι φανταστικός. Και ουσιαστικά τι κάνουμε, μοιράζουμε τη θερμοκρασία. Αρχίζουμε, κρυώνουμε το μείγμα. Πάμε από εδώ, βγάζουμε, ξαναβάζουμε, εδώ απλώνουμε. Για πες. Ένα στάδιο πίσω. Α. Ναι. Που έλεγες για το γέλιο και τη μαργαρίτη. Μπορώ να το κάνω τη μαργαρίτη, μπορείς να κάνω το κίτσι, να το κάνω κανονικά με τη μαργαρίτη. Άκου τώρα. Κανονικά σε αυτή τη συνταγή, άμα βάζαμε ηλιέλαιο, θα βάζαμε τη διπλάσια ή την τριπλάσια ποσότητα σε μαργαρίνη που βάλαμε τώρα. Έχουμε βάλει πολύ λίγο λάδι. Κανονικά ο χαλβάς ο Σμιγδαλένιος, να ξέρεις ότι έχει αρκετό λάδι. Είναι ένα λαδερό γλυκό. Εδώ πέρα, για να μας πετύχει η σύσταση και να φτιάξουμε μπουκίτσες που θέλουμε, ελαττώσαμε τα λιπαρά. Οπότε δεν θα πω ότι είναι πιο healthy, γιατί έχουμε αρκετή ζάχαρη. Γενικά δεν είναι ένα γλυκό που λέμε ότι είναι healthy, αλλά είναι πιο healthy εκδοχή από το κανονικό το χαλβά. Για να δω, μπορώ να το πιάσω. Α, είναι ακόμα ζεστός. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Πόση ώρα θα μου πάρει, ένα με δύο λεπτάκια. Κοιτάξτε εδώ. Κατευθείαν εδώ πέρα, τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε τα ψί για να κρυώσουμε το μείγμα μας. Μπορούν όλα τα κέικ να γίνουν σιροπιαστά? Και ναι και όχι. Θεωρητικά γίνεται, γιατί απλά ρίχνουμε σιρόπι σε όλα τα κέικ και γίνονται σιροπιαστά. Αλλά θα βγουν πολύ γλυκά. Γι' αυτό το λόγο στα κέικ που είναι να σιροπιάσουμε, δεν βάζουμε πολύ ζάχαρη στο μείγμα του κέικ. Νομίζω ότι είμαι εντάξει. Εδώ είμαστε. Και τώρα, τι θα κάνει ο Άκης? Ο Άκης θα φορέσει γάντια. Ναι, εντάξει, μπορείτε και να μην βάλετε γάντια, αν δεν θέλετε. Γίνεται και με τα χέρια κανονικά, αλλά εγώ θα βάλω γάντια. Και εδώ είμαστε. Τι? Είναι πάρα πολύ νόστιμος, η αλήθεια είναι. Και είναι, σου λέω, είναι διαφορετική η σύστασή του. Δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ λάδι. Είναι πεντανόστιμος. Για να δω. Καλά τα λέω. Ο χαλβάς αρέσει πιο πολύ κρύος ή ζεστός? Κρύος, ε. Έχει κάποιους που τους αρέσει ο ζεστός. Λοιπόν, παίρνω λίγο από το μείγμα μου εδώ πέρα. Όσο ακόμα είναι εύπλαστος και δεν έχει δέσει τελείως. Το βλέπεις? Πλάθω με τα χέρια μου ένα μπαλάκι, εδώ. Και μόλις πιάσω το μπαλάκι, παίρνω τη χούφτα μου και πιέζω. Και φτιάχνω μία ωραία μπουκίτσα. Πώς φαίνεται? Εδώ. Μπουκίτσα. Μία. Και είναι και ατομική μερίδα. Δηλαδή το παίρνεις έτσι και είναι ατομική μερίδα. Ακόμα δεν σας έχω πει όλα τα κόλπα. Γιατί θα βουτήξουμε μετά και τη σοκολάτα. Αυτό δεν το είπα. Φίλε, εδώ πέρα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Σοβαρή επιχείρηση. Δεν παίζουμε. Τώρα σε αυτό το σημείο έχει κρύωση τελείως. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή το πιάνω και χωρίς γάντια. Ο λόγος που το πιάνω με τα γάντια το μείγμα μου είναι γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Αλλιώς στο σπίτι θα το έκανα χωρίς γάντια. Αλλά τέλος πάντων, δεν καίγομαι. Δηλαδή το βλέπετε ότι δεν καίει το μείγμα καθόλου. Μόλις σε δύο λεπτάκια κρύωσε κιόλας. Οπότε, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω όλες τις μπουκίτσες μου. Εδώ. Και εδώ.
Κάνω τις πτυχώσεις και δεν τα κάνω τύπου με μελομακάρονα για να φαίνονται σαν ένα καινούριο γλυκό. Γιατί αν τα αφήσω έτσι, είναι πολύ ωραίο και έτσι. Δηλαδή, αν τα κάνω μικρές μπουκίτσες τύπου στρόγγυλα, έτσι όπως είναι, αλλά δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει πιο πολύ να έχει τις πτυχώσεις από τα δάχτυλα. Δεν φαίνεται ωραίο. Χεράτο. Ωραίο γλυκάκι, χεράτο, χειροποίητο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην Ελλάδα, από την Ασία, ο χαλβάς φαίνεται πως ήρθε το 1922 μαζί με τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι φαίνεται πως δημιούργησαν εργαστήρια παραγωγής χαλβά, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Το 1936, για να ενισχυθούν οι σταφυδοπαραγωγοί, επευλήθη η παραγωγή χαλβά από το σιρόπι της σταφίδας, ενώ στα χρόνια της κατοχής λέγεται πως χρησιμοποιήθηκε και το χαρουπόμελο, με τη ζάχαρη να απαγορεύεται μέχρι το 1965. Έτοιμο και το τελευταίο μας. Τώρα πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν, γιατί μπορώ κατευθείαν έτσι όπως είναι να το σερβίρω στο φίλο μου τον Μίτσο. Μίτσο, πάρ' το. Ευχαριστώ. Είναι καταπληκτικό, τρώγεται κατευθείαν έτσι όπως είναι. Απλά, άμα θέλουμε να βουτήξουμε στη σοκολάτα, πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν τελείως. Γιατί άμα τα βάλουμε ζεστούτσικα στη σοκολάτα, η σοκολάτα δεν θα πήξει ποτέ. Οπότε αυτά τα αφήνω στην άκρη και έχω ετοιμάσει ήδη εγώ κάποια που τα έχω αφήσει να κρυώσουν. Κοίτα εδώ. Τώρα έχει σφίξει τελείως, το βλέπεις. Με το που σφίξει τελείως, βοηθάει η μαργαρίνη. Γιατί η μαργαρίνη στη θερμοκρασία του ματιού τι κάνει, σφίγγει. Είναι τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, αλλά να το πω ή θα το πείτε εσείς. Ο θεός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Λοιπόν, κοίτα. Μέσα στη σοκολάτα. Ναι, ναι. Την παραπανήσια σοκολάτα τη βγάζουμε. Δεν θέλουμε πολύ πολύ σοκολάτα, φτάνει. Και αφήνουμε στην άκρη. Πες μου εσύ, άμα έχεις φάει τέτοιο χαλβά ποτέ. Έχεις φάει. Μα δεν έχεις φάει τέτοιο ποτέ. Άμα δοκιμάσω από το δικό σου, θα σου πω. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχεις φάει. Ναι. Ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Ναι, το ότι δεν έχεις φάει το ξέρουμε. Κοίτα εδώ τι ωραία που έχουν γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας δείξω ότι μπορείτε είτε να τα βουτήξετε στη σοκολάτα, είτε μπορείτε και να τα αφήσετε σκέτα. Και τα δύο είναι σωστά. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Άμα θα τα αφήσετε σκέτα, το μόνο που θέλω από πάνω είναι λίγο κανελίτσα. Εντάξει. Σε περίπτωση που τα βουτήξετε στη σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε και λίγο ξηρόκαρπα από πάνω. Ή μπορείτε να βουτήξετε μόνο το μισό. Επειδή τώρα έτσι μου έρχεται σαν σκέψη, μπορούμε να βάλουμε μόνο και το μισό. Τι ήθελα, κανελίτσα. Αλλιώς. Βλέπετε και τα δύο είναι ωραία. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Στα σκέτα μπορούμε να βάλουμε αμυγδαλάκια, αλλά δεν το θέλουμε. Είναι ωραία έτσι όπως είναι. Τώρα, ερώτηση. Να σερβίρω με σοκολάτα ή σκέτα. Μισά-μισά. Α, είσαι τέτοιος πονηρούλης, ε. Λοιπόν, εντάξει, αφού το θες μισό-μισό. Μισό-μισό. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Και εδώ. Έπρεπε να αφήσω να κρυώσω σοκολάτα, αλλά δεν με αφήσατε. Τέλος πάντων. Έχω γεμίσει σοκολάτες. Συγγνώμη, απολογούμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και εσείς θα γεμίσει σοκολάτες. Και κάπως έτσι νομίζω ότι δεν έχετε φανταστεί ποτέ το χαλβά. Σωστά, να πλύνω λίγο τα χέρια μου. Ναι. Μου λέει ο σκηνοθέτης θέλει και κάτι στη μέση, λέει. Τι να βάλω, φλουρί. Θες άλλο ένα με σοκολάτα ή σκέτο. Ένα σκέτο. Πάρ το σκέτο. Κάτσε να δω πώς θα το. Mission Impossible. Πώς το χώρισα, δεν θα σου ξέρει. Λοιπόν, να δοκιμάσω. Καλά, εννοείται. Εμείς τίποτα, Τι δόσεις. Διάνε καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Γιατί έχει άλλη σύσταση από τον κανονικό το χαλβάτσι που το φτιάξαμε. Δηλαδή είναι πολύ πιο ζουμερός και πολύ πιο μαλακός. Δεν είναι σαν το χαλβά που σπάει, που είναι πιο σκληρός για να το φας. Είναι πάρα πολύ μαλακός, είναι όνειρο. Σκέτο, με σοκολάτα, κάντε το όπως θέλετε. Για τις μπουκίτσες χαλβά, σε κατσαρολάκι βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, μεταφέρουμε στη φωτιά, προσθέτουμε το μέλι και αφήνουμε να βράσει. Σε κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε τη μαργαρίνη, τα δύο είδη σιμιγδαλιού και ανακατεύουμε για να καβουρδιστούν. Μεταφέρουμε το σιρόπι στο σιμιγδάλι, ανακατεύουμε καλά μέχρι να δέσει ο χαλβάς. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί και απλώνουμε με μία μαρίζ για να κρυώσει το μείγμα. Πλάθουμε με τα
χέρια μας σε μπαλάκια, πιέζουμε με την παλάμη μας, βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα και αφήνουμε να κρυώσουν. Βουτάμε σε λιωμένη κουβερτούρα, ξαναβάζουμε στη λαδόκολλα, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα αμύγδαλα και κανέλα, βάζουμε σε πιάτο και σερβίρουμε. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις φανταστικές συνταγές. Όπως σας είπα, μπορεί να χρησιμοποιήσαμε ταπεινά υλικά, αλλά τα απογειώσαμε. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας μια κρύα σαλάτα με ζυμαρικά και σάλτσα πέστο από φιστίκι και γίνης. Συνεχίσαμε με μπάμιες λεμονάτες και μπουκίτσες χαλβά για το τέλος. Και τρεις συνταγές βρίσκονται αναλυτικά στο site μου, akispetrezikis.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και βέβαια follow σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε καλά, να μαγειρέψετε τις συνταγές μας και βέβαια να μας στείλετε φωτογραφίες με συνταγές που φτιάχνετε ή να μας στείλετε αιτήματα με συνταγές που θέλετε να φτιάξουμε για εσάς. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, δεν γίνεται να πούμε να ξαχώσουμε. Να κάνω έτσι το κλείσιμο για να μου φαίνεται ότι είμαι λερωμένος. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Δεν σηκώνομαι γιατί η μπλούζα μου είναι λερωμένη και πρέπει να την κρύψω. Οπότε. Α, και ο ήχος είναι πολύ ωραίος έτσι, ε. Για να δω. Εντάξει, το έχετε. Ηχολήπτης, ζεις. Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.